Θα έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι βρισκόμαστε αισίως 3-24 ώρα πριν από την έναρξη των εθνικών εκλογών. Έχει δοθεί ακόμα, υπάρχουν 2-24 ώρα για να έχουν λόγο όλοι οι υποψήφοι των ψηφοδελτίων και των κομμάτων σε επίπεδο Κρήτης, προκειμένου να πείσουν τους πολίτες λίγο πριν τη λαϊκή ετοιμιγορία της Κυριακής. Και γι' αυτό το λόγο εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα ακόμη πρόσωπο που μας έρχεται αυτή τη φορά από το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, μέρα 25, η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά. Κυρία Τσουκαλά, καλώς ήρθατε. Πολύ. Είχαμε ανανεώσει το ραντεβού μας την προηγούμενη φορά και νομίζω καλώς κάναμε και αυτή τη φορά τα ξαναλέμε λίγο πριν την μεγάλη στιγμή, έτσι. Έτσι ακριβώς. Σας άφησα την προηγούμενη εβδομάδα και λίγο πριν έρθει και ο Γιάννης Βαρουφάκης στο Ηράκλειο να μιλήσει στην πλατεία Κορνάρου. Πήγαινε η προεκλογική σας, έτσι, ο προεκλογικός σας αγώνας, πήγαινε πολύ καλά. Μέχρι στιγμής, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Ο κόσμος σας ακούει, αντιλαμβάνεται το σφιγμό το οποίο μπορεί να μεταδώσει ένας νέος άνθρωπος? Αυτό ακριβώς. Για μας το μεγάλο διακύβευμα είναι η νεολαία. Και με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι η πλειοψηφία των πολιτών, η οποία ακούει και πραγματικά δίνει τεράστιο βάρος στο πρόγραμμά μας, είναι η νεολαία. Οι νέοι θα ψηφίσουν στο Γιάννη Βαρουφάκη. Οι νέοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βιώνουν ένα αδιέξοδο και δεν μπορούν να βρουν λύσεις στα προγράμματά τους, στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Οι νέοι, οι οποίοι θέλουν μία έντιμη φωνή, θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος να μιλάει με αμεσότητα. Οι νέοι, οι οποίοι έχουν κουραστεί με τον παλαιό κομματισμό, με τα κόμματα, με τις κομματικές γραμμές και οι οποίοι ψάχνουν κάτι έντιμο πλέον στην πολιτική σκηνή. Και αυτό πιστεύω το παρέχει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Είμαστε όλοι νέα πρόσωπα, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε άτομα τα οποία θέλουμε να συνεισφέρουμε, ο καθένας με τη δική του προϋπηρεσία, ο καθένας στον τομέα του. Και είμαστε άτομα τα οποία όλοι μας για πρώτη φορά κατεβαίνουμε στα κοινά στις βουλευτικές εκλογές. Πάντως, την προηγούμενη φορά μου είχε κάνει εντύπωση η μεστή άποψη που έχετε ως νέος άνθρωπος και ως επιστήμονας πλέον. Μιλήσαμε για πολλά θέματα. Μιλήσαμε για τα ενεργειακά. Mm-hmm. Μιλήσαμε για τα οικονομικά θέματα, αλλά μιλήσαμε και για τον brain drain. Αυτή τη φορά θέλω να σταθούμε, γιατί σας άκουσα να απευθύνεστε και κατά την ομιλία σας όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης μίλησε στην πλατεία Κορνάρου, την κεντρική ομιλία του κόμματος, να απευθύνεστε και στο κομμάτι των κόκκινων δανείων. Ναι. Νομίζω έχετε μια ξεχωριστή πρόταση, mm-hmm. Και έρχεται μέσα από και τη δική σας σκέψη, mm-hmm. αλλά και μέσα από την πρόταση την οποία μας παραθέτει το ημέρα 25 και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Η πρόταση του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ριζοσπαστική. Ο Γιάννης Βαρουφάκης επιτίθεται κατά μέτωπο ενάντια στο ληστρικό τραπεζικό σύστημα. Όχι ενάντια στο τραπεζικό σύστημα, στο ληστρικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή εξαγοράζει κόκκινα δάνεια, παίρνει από εσάς το δάνειό σας και το μεταπολεί σε ένα ληστρικό φαντ στο εξωτερικό, όπως παραδείγματος χάρη από τον Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών, για το 10% της αξίας των ακινήτων σας. Αυτό το πράγμα είναι εκτός από ανόητο με οικονομικά κριτήρια, είναι και κοινωνικά καταδικαστέο. Ο Γιάννης Βαρουφάκης λοιπόν επαναγράφει το κοινωνικό συμβόλαιο. Δεν επιτρέπει, θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει, δεν χρειάζεται να υπάρχει διαμεσολάβηση των τραπεζών όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Τι προτείνει λοιπόν? Τη δημιουργία μιας δημόσιας επιχείρησης αναδιάρθρωσης ιδιωτικών χρεών. Δηλαδή το δικό σας το δάνειο, mm-hmm. και αν δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν 100 δις κόκκινων δανείων. Έτσι. Ο Γιάννης Βαρουφάκης λέει ότι σταδιακά θα μεταφέρονται αυτά τα κόκκινα δάνεια στη δημόσια επιχείρηση αναδιάρθρωσης ιδιωτικών χρεών. Τα δάνεια αυτά, για τα δάνεια αυτά, το κράτος θα εκδίδει μία υποσχετική εισάξια με το κόστος της αξίας των ακινήτων και με βάση αυτή την αξία θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ακινήτου θα μπορεί να τα εξαγοράζει από τα funds αυτά. Υιοθετείται και θα νομοθετηθεί άμεσα moratorium σε ακίνητα τα οποία είναι κάτω από ένα ορισμένο ποσό, αλλά ακόμα και σε καταστήματα, mm-hmm. και άλλες χρήσεις, ναι, και έτσι. Στην αγορά. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ξέρετε, οι τράπεζες προσπάθησαν αυτή τη στιγμή προσπάθησαν το 2015 να εξωθήσουν την Ελλάδα σε μια χρεοδουλοπαρικία. Και για μένα αυτό είναι το προσωπικό στοίχημα του Γιάννη Βαρουφάκη. Εάν διαβάζει το πρόγραμμά μας, προσπαθεί πάρα πολύ να απεμπλακεί ο πολίτης από τη διαμεσολάβηση των τραπεζών. Ένα από αυτά τα σημεία είναι και η δημιουργία αυτής της δημόσιας επιχείρησης, όπως σας είπα, διαχείρισης ιδιωτικών χρεών. Και δεν είναι μόνο τα 100 δις ιδιωτικών χρεών. Αυτή τη στιγμή χρωστάνε ιδιώτες, τα νοικοκυριά,
και επιχειρήσεις άλλα 100 δις στο κράτος. Μιλάμε για ένα καθεστώς γενικευμένης χρεοκοπίας, κύριε Κουμαντάκη, το οποίο αυτή τη στιγμή η Τρόικα δεν ενδιαφέρεται να επιλύσει. Όπως σας είπα, είναι κοινωνικά καταδικαστέο το να μεταπολούνται τα δάνειά μας σε δάνεια ξένων χωρών, ξένων κρατών, απρόσωπων τραπεζικών φαντ, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν βοηθούν την οικονομία και τη ρευστότητα στην αγορά. Επίσης, με αυτή την αναδιάρθρωση θα μπορεί ο δανειοδότης να εξαγοράσει πίσω το δάνειό του όταν το δάνειο αυτό καταφέρει και φτάσει το ακίνητο στην αρχική του αξία. Άρα, μάλιστα, λοιπόν, το κράτος λειτουργεί ως εγγυητής, ξαναγράφεται το κοινωνικό συμβόλαιο και απομακρύνει το ενδεχόμενο τραπεζικής διαμεσολάβησης για όλους τους δανειολήπτες. Να σας ρωτήσω κάτι. Κάνω μία μικρή παρένθεση τώρα, γιατί αναφερθήκαμε και στο Γιάννη Βαρουφάκη και σε μία πρόταση, φαντάζομαι, που ο ίδιος την έχει καταθέσει εδώ και καιρό, σαν φρατακόκκινα δάνεια. Και επειδή ενέχεται μέσα στο κομμάτι της οικονομίας, που ούτως ή άλλως το έζησε ο Γιάννης Βαρουφάκης και ως πρώην Υπουργός Οικονομικών της χώρας. Είδατε χθες την συνέντευξη με τον τρόπο τον οποίο απευθύνθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στον Γιάννη Βαρουφάκη. Όχι, δυστυχώς δεν την είδα. Ουσιαστικά μίλησε ότι αναφέρεται στο γεγονός ότι ήταν ένα λάθος του ουσιαστικά που επέτρεψε στον Γιάννη Βαρουφάκη εκείνο το διάστημα να τραβήξει τόσο πολύ όλη η ιστορία με τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Και θα ήθελα το σχολείο σας επ' αυτού. Αντιλαμβάνομαι τον πανικό του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ καταβαραθρώνονται. Ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει πει ευθέως ότι θεωρεί τη μήνη της Τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού ως μετάλλιο στο πέτο του. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός στην νεότερη ελληνική ιστορία ο οποίος να έχει λασφολογηθεί και να λιδωρηθεί περισσότερο από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Εκτός αυτού, δεν νομίζω πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στερείται επιχειρημάτων. Γιατί η αλήθεια, η ιστορική αλήθεια, είναι ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης πήρε την εντολή από τον Αλέξη Τσίπρα να διαπραγματευτεί και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας απέσυρε αυτή την εντολή την ώρα κατά την οποία ο Γιάννης Βαρουφάκης διαπραγματευόταν. Εάν γνωρίζετε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το βιβλίο του Αίτητη Ιτημένη, το βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη, στο οποίο αναφέρεται στα γεγονότα του 2015, στο εξάμεινο του 2015. Ο ίδιος ο Γιάννης Βαρουφάκης είχε δεχτεί τέτοια υπονόμευση από την Τρόικα εσωτερικού και μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και από άλλα στελέχη της κυβέρνησης, όπου είχε προετοιμάσει την επιστολή παραίτησής του 6 φορές μέχρι το βράδυ του δημοψηφίσματος, κατά το οποίο τελικά την παρέδωσε. Είναι γνωστή η λεπτομέρεια αυτή και η τοποθέτηση του. Αντιλαμβάνομαι όμως τον πανικό του Αλέξη Τσίπρα και την επερχόμενη καταβαράθρωσή του. Δεν είναι δυνατόν ο Γιάννης Βαρουφάκης να είναι ακόμα και τώρα από δύο πομπαίος τράγος μετά από τόσα χρόνια. Διαβάζοντας το βιογραφικό σας και μία από τις πολιτικές σας έτσι πεπιθήσεις και επιδιώξεις στην επομένη των εκλογών και γενικότερα, γιατί εντάξει, νομίζω ότι οι εκλογές μπορεί να αποτελούν ένα πρώτο σημείο για εσάς όσον αφορά την πολιτική σας, το πολιτικό σας μέλλον. Ωστόσο, οι απόψεις είναι απόψεις, είναι προσωπικές και νομίζω αξίζει να τις καταθέτουμε. Έχετε μιλήσει και για την πράσινη μετάβαση, έχετε αναφερθεί πολλές φορές και φαντάζομαι αναφέρεστε με επίκεντρο και την Κρήτη και όχι μόνο. Θέλω να μας πείτε την άποψή σας και τελικά τι εννοούμε όταν λέμε πράσινη μετάβαση. Η στροφή στην πράσινη οικονομία και η στροφή στις επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Όχι μόνο του προγράμματος του ΜέρΑ25. Η πράσινη μετάβαση, οι προγραμματικές μας δηλώσεις δηλαδή όσον αφορά αυτές τις επενδύσεις, είναι και ο λόγος για τον οποίο κατεβαίνω. Ενώ ανήκω στον προοδευτικό χώρο, είναι ο λόγος τον οποίο κατεβαίνω με το ΜέρΑ25, γιατί αυτό ακριβώς το κομμάτι του προγράμματος με εκφράζει στο 100%. Η πράσινη μετάβαση είναι η στροφή στην κυκλική οικονομία. Είναι, όπως σας είπα, η στροφή σε επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες αποτελούν κατ' εμέ τη λύση του προβλήματος. Όπως σας γνωρίζετε, δεν ακούγεται πουθενά στο δημόσιο διάλογο το πρόβλημα της ενεργειακής στόχης της Ελλάδας και αυτή τη στιγμή επιχειρείται στροφή στην οικονομία των υδρογονανθράκων, η οποία μας αποχαιρετά ανεπιστρεπτή. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά ακόμα και η Σαουδική Αραβία, ακόμα και η Νορβηγία, αυτή τη στιγμή αποστρέφουν τις επενδύσεις τους στην οικονομία των υδρογονανθράκων και επενδύουν σε τεράστιο ποσοστό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Νορβηγία, 10% των αυτοκινήτων είναι ηλεκτρικά. Η Σαουδική Αραβία ανταπανάνε τεράστιο ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε χρόνο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ολόκληρα κράτη, ακόμα και πόλεις νομοθετούν ενάντια στη χρήση ντίζελ, ακόμα και μέσα στις πόλεις έχουν θέσει ακόμα και χρονικά όρια. Δηλαδή, στην Αγγλία μέχρι το 2040 δεν θα κυκλοφορεί κανένα
κανένα ντίζελ αυτοκίνητο. Στη Γερμανία ακόμα νωρίτερα. Πανευρωπαϊκά θα καταργηθεί η χρήση τους. Για ποιο λόγο λοιπόν εμείς επιστρέφουμε στο μεσαίωνα της οικονομίας των υδρογονανθράκων? Προσωπικά εμένα δεν μου είναι αντίληπτο. Τη στιγμή που γίνεται πανευρωπαϊκά αυτή η τεράστια επανάσταση στον τομέα των επενδύσεων νεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούμε να το υποστηρίξουμε, λέτε αυτό? Βεβαίως και μπορούμε να το υποστηρίξουμε, γιατί μας βοηθάει και η τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή πέφτουν οι τιμές στους συσσωρευτές, οι τιμές των φωτοβολταϊκών, οι τιμές στην ηλεκτροκίνηση. Γιατί γνωρίζουμε, αυτό θέλω να πω, ότι οι τιμές στην ηλεκτροκίνηση είναι αρκετά αυξημένες. Δηλαδή για ένα μέσο Έλληνα, για έναν Έλληνα ο οποίος γνωρίζουμε τα χρόνια της κρίσης που έχει πάει ο μισθός του. Δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο θα χρειαστεί και κάπου να το φορτίσει και όλα, να το πούμε έτσι απλά, σε ειδικούς χώρους όπως υπάρχουν έτσι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με την ανάπτυξη όμως της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή, οι επενδυτές όπως ακόμα και ο Bill Gates επενδύουν στους συσσωρευτές, σε μπαταρίες δηλαδή. Η εταιρεία εξελίσσεται τόσο ταχύρυθμα, όπου σε πολύ λίγα χρόνια θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα ακόμα και για οικιακούς φορτιστές. Υπάρχει ήδη βέβαια στην Αμερική, μέσω της Tesla. Απλά αυτή τη στιγμή θα μπορούμε, ειδικά εδώ στην Κρήτη, θα μπορούμε να φορτίζουμε τα αυτοκίνητά μας ακόμα και με ηλιακά φωτοβολταϊκά, των οποίων η τιμή, όπως σας λέω, θα πέσει. Για ποιο λόγο να χάσουμε την τεράστια όθηση στην οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας μας? Θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος η εξόρυξη πετρελαίου. Θεωρώ ότι μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Και ένας από τους λόγους, ένας άλλος λόγος για τους οποίους συμμετέχω στο ΜΕΡΑ25, είναι ότι το κίνημα αυτό ιδρύθηκε πρώτα πανευρωπαϊκά, μέσω συμπράξεων με άλλους προοδευτικούς φορείς, οι οποίοι επίσης προωθούν την πράσινη μετάβαση. Ένας από αυτούς είναι η προοδευτική διεθνής με τον Μπέρνι Σάντερς και, δεν ξέρω, γνωρίζετε την Αλεξάνδρα Οκάζιο Κόρτες στην Αμερική, η οποία προωθεί τη νέα πράσινη συμφωνία. Και επίσης πανευρωπαϊκά προωθείται μέσω του Γιάννη Βαρουφάκη και προοδευτικών κομμάτων η πράσινη μετάβαση, με την έννοια ότι θα υπάρξουν επενδύσεις πανευρωπαϊκά 500 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για 5 χρόνια, οι οποίες θα δοθούν αποκλειστικά σε επενδύσεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι δυνατόν η Κρήτη να χάσει αυτό το αναπτυξιακό τρένο. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω πρώτα να μου πείτε γιατί να ψηφίσει ο κόσμος Κατερίνα Τσουκαλά και γιατί η μέρα 25, απευθυνόμενη βεβαίως στους τηλεθεατές, και με αυτόν τον τρόπο να κλείσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε, κυρία Τσουκαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Να είστε καλά. Δεν έχω μάθει να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά είμαι ένας έντιμος άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προέρχεται από το χώρο της πολιτικής. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι έχω καταφέρει στη μέχρι στιγμή προϋπηρεσία μου, στη ζωή μου, το έχω καταφέρει με το σπαθί μου. Ξεκίνησα ως ακαδημαϊκός. Διακρίθηκα σε ανδροκρατούμενο χώρο, όπως αυτό της αμυντικής ανάλυσης στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιώ το ερευνητικό μου υπόβαθρο πάνω σε κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι κοινοφελές και θεωρώ ότι θα βοηθήσει τη χώρα μου να πάει ένα βήμα μπροστά, και αυτό είναι οι επενδύσεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα τελευταία 2 χρόνια ολοκληρώνω το μεταπτυχιακό μου, τώρα δηλαδή ολοκληρώνω το μεταπτυχιακό μου στα οικονομικά, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο οικονομικό του Ρεθύμνου, ερευνώντας ακριβώς τη χρηματοοικονομική επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα λεγόμενα πράσινα ομόλογα. Είμαι φύση και θέση οικολόγος. Η στάση μου αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει και προσωπική μου φιλοδοξία, όπως έχω πει και έχω ξαναπεί, είναι η συνένωση του προοδευτικού χώρου στη βάση της οικολογίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ακούσαμε μια φρέσκια άποψη, μια άλλη διαφορετική άποψη για μια ακόμα φορά. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη, και νομίζω ας περάσει τώρα αυτή η θύελλα εδώ πέρα που έχει προκύψει με τα προεκλογικά, και νομίζω ότι για πολλά θέματα θα μας είστε σίγουρα χρήσιμοι και μετά τις εκλογές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Σας υπέρ ευχαριστώ, κύριε Κουμπάκη. Να είστε καλά, κυρία Τσουκαλά, καλή συνέχεια και πάλι.